Εμείς να αλλάξουμε θέμα, γιατί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ελληνικών αλλά και δεκάδων ξένων μέσων ενημέρωσης βρέθηκε σήμερα η σύζυγος του George Clooney, η οποία μίλησε για πρώτη φορά μετά την άφηξή της στην Αθήνα για τον αγώνα που αρχίζει με άλλους επιφανείς νομικούς με στόχο την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Το αίτημα της Ελλάδας είναι δίκαιο. Ήρθε η ώρα να γυρίσουν πίσω τα μάρμαρα, είπε χαρακτηριστικά η Αμάλα Λαμουντίν, η οποία συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ξεναγήθηκε και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στο πλευρό της, στη μάχη αυτή, η διάσημη δικηγόρος θα έχει και τον George Clooney. The Greek government has a just cause. And it is time that the British Museum recognized this and returned the marbles to Greece. This is not just what we are saying, this is what the United Nations said when its specialized agency, UNESCO, voted on this issue some years ago. This is what the European Parliament has said when it passed a resolution on the matter. And in one opinion poll after another, this is what the British people have also demanded. Αποφασισμένη να δώσει μάχη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αισιόδοξη και λαμπερή εμφανίστηκε η διάσημη Βρετανο-Λιβανέζα δικηγόρος και σύζυγος του George Clooney, η Αμάλα Λαμουντίν, μιλώντας σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Φτάνοντας στο Μουσείο της Ακρόπολης, η Αμάλ Clooney, η Αλαμουντίν, βρέθηκε περικυκλωμένη από ένα πλήθος φωτογράφων, δημοσιογράφων, τηλεοπτικών συνεργείων αλλά και τουριστών. Καθ' όλη τη διάρκεια της ξενάγησής της άκουγε προσεκτικά το διευθυντή του μουσείου, καθηγητή Δημήτρη Πανταρμαλή, και έδειχνε εμφανώς εντυπωσιασμένη από τα εκπληκτικά εκθέματα. Το πρόγραμμα της Αμάλ Clooney Αλαμουντίν ξεκίνησε το πρωί από το Μέγαρο Μαξίμου με τη συνάντηση που είχε μαζί με τους συνεργάτες της με τον Αντώνη Σαμαρά. Στη συνάντηση που κράτησε 45 λεπτά, ο Πρωθυπουργός άκουσε τις απόψεις της ομάδας των Βρετανών νομικών για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα στη μάχη για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και τους ευχαρίστησε για την αποφασιστικότητά τους. Στην ξενάγησή της στο Μουσείο της Ακρόπολης που ακολούθησε, η Αμάλα Λαμουντίν στάθηκε μπροστά στις καριάτιδες και στην καινή θέση που περιμένει αυτήν που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Η υπόλοιπη είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Όπλο στη μάχη που θα δώσει η Αμάλα Λαμουντίν αναμένεται να είναι και ο σύζυγός της, George Clooney, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει τον περασμένο Φεβρουάριο την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την προώθηση της ταινίας του «Μνημείων Άνδρες». I would just say that I hope that even at this very early stage in marriage I'm wise enough to know that it's up to my husband which causes he chooses to support. Τόσο η Αμάλα Λαμουντίν όσο και ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών αναφέρθηκαν στις δηλώσεις τους στον Αντώνη Σαμαρά. Thank you very much to Minister Tasoulas and also to Prime Minister Samaras for inviting me and my colleagues Jeffrey Robertson and Norman Palmer to Athens this week for a series of meetings. They have been very productive. I really must make a special thank you to the Prime Minister Samaras, because he has taken this issue further than it's ever been taken before. Samaras, in all the years I've been dealing with the campaign, I now regard him as a courageous man and a good friend. I think you say in Greece, Είναι πάλι καρή. Η Αμάλ Clooney και οι συνεργάτες της πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση του θέματος από ένα διεθνές δικαστήριο θα δώσει όθηση στην υπόθεση. Όμως η ελληνική πλευρά κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσει πολλές παραμέτρους στις διμερείς σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η υπόθεση πήρε νέες διεθνείς διαστάσεις υπέρ της Ελλάδας μετά την πρόσφατη απόφαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO να κάνει σύσταση προς την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία να αποδεχθούν το Διεθνή Οργανισμό ως επίσημο διαμεσολαβητή για το θέμα των γλυπτών. Άλλωστε, η διαιτησία της UNESCO ήταν ένα ελληνικό αίτημα. Θεωρώ ότι η ανταπόκριση της Μεγάλης Βρετανίας και το αίσιο τέλος αυτής της υποθέσεως, της μεγάλης υποθέσεως, θα είναι περισσότερο νίκη της Αγγλίας, όσον και αν σας φαίνεται παράξενο.